Και τώρα να συνδεθούμε με το Σωτήρη Μπολάκη, καθώς την ίδια στιγμή Σωτήρη, όπως είδαμε και μέσα από τις δράσεις του Sky προηγουμένως, αρχίζει να αποκτά απίστευτη δύναμη και δυναμική η κοινωνία της προσφοράς. Μια κοινωνία που είχε εκλείψει τα καλά χρόνια της ευημερίας, με βασικό αρρωγό τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, τον άνθρωπο που μπορεί και εκείνος να τα βγάζει δύσκολα πέρα, αλλά δεν μπορεί να εγκαταλείψει το συμπολίτη του, το γείτονά του. Ναι, Σπύρο, έτσι είναι και χρόνια πολλά κιόλας. Στην Ελλάδα της κρίσης και της φτώχειας ανθίζει η ανθρωπιά για αλληλεγγύη. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, δημιουργούν δίκτυα κοινωνικής προστασίας και μέσα από αυτή την προσπάθεια αναγεννώνται και κάποιες σταθερές αξίες του ελληνισμού που τον κράτησαν ζωντανό σε πολλές δύσκολες στιγμές της ιστορίας του. Αρχίζοντας μάλιστα από τον ελληνισμό του εξωτερικού, να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 150.000 δολάρια για την αντιμετώπιση της φτώχειας στη χώρα μας, με την Ομογένεια να προσφέρει και επιπλέον 20.000 δολάρια στην οργάνωση Αποστολή της Εκκλησίας Ελλάδος για τα συσίδια που οργανώνει, όπως είδαμε και προηγουμένως. Σημαντική προσφορά των Ομογενών στην Αμερική. Στο εσωτερικό, οι πολίτες φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι επίσης. Αυτή η δραστηριοποίησή τους, η μακροχρόνια ανεργία χτυπά τους πολίτες και τη βλέπει ο κόσμος και στις ανάγκες υγείας και στις ανάγκες περίθαλψης. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχουν οι δράσεις. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, μια ομάδα γιατρών περιθάλπτουν μετανάστες και Έλληνες που έχουν μείνει άνεργοι και κατ' επέκταση ανασφάλιστοι, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί δωρεάν εμβολιασμούς. Την ίδια ώρα, στους Αγίους Αναργύρους λειτουργεί το κοινωνικό φαρμακείο αλληλεγγύης ατόμων με αναπηρία. Ενώ ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία πραγματοποιεί εκστρατεία για την επάνδρωση και του πρώτου κοινωνικού ιατρίου αλληλεγγύης για τα συγκεκριμένα άτομα. Με σύνθημα ένας για όλους και όλοι για έναν, και στο Βύρονα οι κάτοικοι λειτουργούν και αυτή το κοινωνικό φαρμακείο, από το οποίο εξυπηρετούνται και κάτοικοι και των όμορων Δήμων. Τώρα, οι γιατροί του κόσμου κάνουν μια συγκεκριμένη επισήμανση εδώ και μιλούν για ανθρωπιστική κρίση και τα στοιχεία που παραθέτουν είναι αποκαλυπτικά, τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους Έλληνες όμως. Mm. Τι σημαίνει? Κατά τη διάρκεια του 2012, το πολυιατρείο της Αθήνας, μόνο το πολυιατρείο της Αθήνας, εξυπηρέτησε συνολικά 29.600 ασθενείς, 30.000 άνθρωποι, από τους οποίους οι 6.000 ήταν Έλληνες. Χαρακτηριστική ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η προσπάθεια των εθελοντών του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων αλλά και του Δήμου Αλεξάνδρειας Συμμαθίας, που συλλέγουν ρούχα αλλά και φαρμακευτικό υλικό που διατίθεται σε ευάλωτους πληθυσμούς, παιδικούς σταθμούς και φιλανθρωπικούς φορείς. Και όλα αυτά είναι απλώς ενδεικτικά της αλληλεγγύης των πολιτών, η οποία παράλληλα αποδεικνύεται ότι είναι και πολύπλευρη. Δηλαδή, δεν μένει κανένας έξω από αυτές τις δράσεις. Είναι πολύπλευρες, είναι πολυεπίπεδες και οι άνθρωποι της τέχνης συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Τι κάνουν ακριβώς? Έχουμε δηλαδή το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο με ηθοποιούς του ανεβάζει κατοίκον παραστάσεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα. Ενώ υπάρχει την ίδια ώρα και το Κοινωνικό Θεατροπολείο, το οποίο κάνει πρεμιέρα και στο οποίο αντί για εισιτήριο οι πολίτες θα πηγαίνουν τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη. Αυτά τα τρόφιμα δεν θα διανέμονται στον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Αυτό το κίνημα της προσφοράς, της κοινωνίας προσφοράς, βεβαίως θα γιγαντωθεί και στο 2013 και είναι υποχρέωση και καθήκον και του Sky να συνεχίσει να στηρίζει αυτή τις κοινές αλληλεγγύης. Εκατοντάδες άνθρωποι, άστεγοι και άποροι, βρέθηκαν σήμερα στο Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι του Δήμου Αθηναίων, στο κλειστό γήπεδο του Ρουφ, Γεύματα Αγάπης, Διοργάνωση Παράλληλα και Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ένα γιορτινά στρωμένο τραπέζι και ζεστό φαγητό περίμενε τους άστεγους και τους άπορους της Αθήνας στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ. Και αυτά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν συντροφιά και αντάλλαξαν θερμές ευχές για ένα καλύτερο αύριο. Τελικά αυτές οι ευχές εδώ είναι πολύ καλύτερες από όλες τις άλλες που ακούμε και τα λόγια τα παλιά. Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια δημιούργησαν την κατάλληλη ατμόσφαιρα ώστε αυτοί οι άνθρωποι μια γιορτινή ημέρα σαν και αυτοί να μπορέσουν να νιώσουν λίγη θαλπορή. Πολύ σκόρμα. Ο κόσμος που είχε ανάγκη τη βοήθεια αυτή, την παρέα. Θα ανταλλάξατε ευχές? Ευχές, όλα αυτά. Περνάς την ώρα σου. Μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους, οι άνθρωποι αυτοί θα έπαιρναν το φαγητό τους από τα συσίδια του Δήμου και θα τα έτρωγαν σε κάποιο παγκάκι, κάτω από κάποια γέφυρα ή ακόμη και σε ένα εγκατελειμμένο οίκημα της πόλης. Σήμερα νιώθουν ευγνώμονες για όσα τους προσφέρει η Δημοτική Αρχή όλο το χρόνο. Ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, παιδιά. Υπάρχουν άλλα υψηλά υπισταμένοι που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για το Δήμο. Εντάξει, και ευχαριστούμε το Δήμο. Πάλι καλή και δόξα εδώ που μας δίνει και να φάει να πιούμε, να φάμε να πιούμε. Δεν έχουμε μάθει να κλέβουμε, να παίρνουμε πιστολή. Πήγαμε να σπουδάσουμε, είπαμε, σπουδάσαμε, θα κάνουμε κάτι. Μόνο στη Γερμανία πήγαμε και κάναμε κάτι. Μας ξαναντήρησαν πίσω για το μετρό.
Μόλις το πήρε ξανά πίσω το πετρόλιο το κράτος, έξω, διορισμένοι. Από εκεί πέρα καθόμαστε. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι που ήταν στρωμένο με ψητή γαλοπούλα, αναψυχτικά, φρούτα και παραδοσιακά γλυκά των ημερών, κάθισαν τουλάχιστον 550 άτομα. Ενώ παράλληλα στο γεύμα αγάπης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Αποστολή της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κάθισαν 1500 συνάνθρωποι μας, με τους υπεύθυνους της Εκκλησίας να επισημαίνουν ότι η ανάγκη του κόσμου είναι διαρκώς αυξανόμενη.